ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για την Elite League, χωρίς όμως μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Σικάριος αντιμετωπίζουν τα φροντιστήρια άξονας, μαπουσίες οι δύο ομάδες και με σχολιασμό από τον κύριο Γεράσιμο. Ευχαριστώ που πάνε. Καλησπέρα και από μένα. Ο νέος σχολιαστής του Μπασκετάκη προμηνύει πολλά για τη συνέχεια. Θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Κωστακίδης για 3 στην πρώτη κατοχή. Πολύ γρήγορο σου, το rebound το ίδιο. Θα κάνει τον drive. Θα τεχνικής πάλι την μπάλα. Κυνηγάει πάντα κάθε κατοχή. Το Θανασίμος παίρνει το αμυντικό rebound. Άρης Γκαβέζος. Με την απουσία του Αντώνη. Θα δούμε αν θα έρθει αργότερα, τον έχουν δηλώσει. Ο Θανασίου. Πάρει το χώρο. Θα σκοράρει όμορφα. Το πρώτο καλά στο αγώνα. 2-0. Ερμίδης. Περνάει την πρώτη άμυνα. Συναντάει το Μητσάκι. Ζιβάνης. Κλέψω το Παθανασίου. Το πρώτο λεπτό είναι παντού της φάσης. Μητσάκι. Μουμογλου. Και ξανά Μητσάκι. Στον Ερμίδη μπροστά του. Κρίνει την Πανταζή. Αλλαγή. Βάλα στον Πανταζή. Στον ζωγραφιστό. Με τον Ερμίδη. Θα του πάρει την μπουκιά από στόμα ο Κωστακίδης και έχουμε φάουλ από Μάικ Κωσοδούλη ή αλλιώς Μιχάλη Πανταζή. Φανταζής αναμένεται να πάρει πολλές προσπάθειες μέσα στη ρακέτα απόψε και απόψε μάλλον. Ας δούμε αν ο Γεράσιμος θα πέσει μέσα, είναι πολύ διαβασμένος. Κωστακίδης με την μπάλα, Τζιβάνης. Θα πάρει τρίποντο. Δεν σ' άλλα τέτσι. Έχεις προπονητής των φορτιστηρίων άξονα 2-3. Γιάννης Μητσάκης με την μπάλα, ο χειριστής μπάλας κλασικά των Σικάριος. Μούμογλου στο post. Γιατί Τριανίδη, έναν καλό αμυντικό. Ο Αθανασίου. Το screen του Πανταζή. Το δεύτερο λέει για τους Σικάριους. Ζητάει Πανταζής. Κλέβει ο Ερμίδης. Ανοιχτό γήπεδο για τον άξονα. Γυρίζουν οι Σικάριους. Η Τριανίδη στην μπάλα. Ερμίδης. Διηγίζει ο Παπαθανασίου τον Ερμίδη και την άμυνα. Περιμένω Μούμογλου πιο μέσα. Στην άμυνα Δόμης. Θα κλέψει ο Πανταζής στην μπάλα. Μητσάκης. Παπαθανασίου. Ο αρχηγός των Σικάριος. Ένας εκ των αρχηγών. Ο άλλος είναι ο Σάντζιας. Ή αλλιώς το ψωμί. Πολύ ωραία πάσα. Μούμογλου αστοχή στην πρώτη του. Προσπάθεια στο παιχνίδι. Ριμπάουντ Ερμίδης που και αυτός μπαίνει στο παιχνίδι σιγά σιγά. Ο Ερμίδης. Ριμπάουντ από τον Άρη Γκαβέζο. Φάουλ από τον Κωνσταντίνο. Ένα παίχτη πολυβόλο. Με τον άξονα. Τρένο πρώτος κόρες. Και Κωνσταντίδης και Ερμίδης στην βασική μετάδα του άξονα. Τα δύο πολυβόλα, όπως είδες, στην περιφέρεια. Γκαβέζου. Θα πάρει το χώρο. Θα κοπεί από τον Ερμίδη. Ένα πολύ ωραίο μπλοκ. Περνάει από την άμυνα. Συγκρατεί την μπάλα και δίνει στον Κωνσταντίδη. Τζιβάνης. Πολύ ωραία στον Αντικατζίδη. Στο κέντρο. Rebound από τον Μούμου. Κυνηγάει τη φάση ο Κωνσταντίδη. Κλέβει. Το Μητσάκης παίρνει το rebound. Μέσα και την άμυνα μου, μου γλύπτει, τους κόλλησε. Με τίτες αυτή. Γκαβέζο. Πλάτη στον Ερμίδη, που παίζει την άμυνα. Με φάβο. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα αρκετά physical παιχνίδι. Οι δύο ομάδες Άξονας και Σικάριος σκοράρουν 90,3 πόντους και 89,1 αντίστοιχα. Στοιχεία που έχουν προκύψει από 15 και 14 αγώνες αντίστοιχα. Οι δύο καλύτερες επιθέσεις, πιο αποδοτικές επιθέσεις στην Elite Μπέτσα. Η Φιωρετσίνα πόσους πόντους έχει, για να μπορείς να δεις. Ακριβώς από κάτω 81,2. Πέφτουμε αρκετά σε δεσμευτικό. Παίζει ρόλο νομίζω και το εκάστοτε παιχνίδι γεράς με οι άμυνες, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αλλά είναι επιθετικά πολύ βόλα και οι δύο μάτες. Σωστή παρατήρηση. Άρης Γκαβέζα. Κλείνουν τα φροντιστήριά σου. Φανταζείς, 4 δευτερόλεπτα. Παπαθανασίου, πρέπει να σκάρουν. Παρέμβαση του Τζιβάνι. Και θα λήξει ο χρόνος επίθεση. Σικάριος είδαμε τον Γκαβέζο να αποστάρει στιγμιαία τον Κωστακίδη. Πολύ ενδιαφέρον match-up, αν το ξαναδούμε. Κωστακίδης είναι καλός αμυντικός. Είναι καλός. Παρόντου σκοράρει πολύ, είναι και στην άμυνα ενεργός και κυνηγάει πάντα κάθε μπάλα. Αναφορά θα κάνει ο Κωστακίδης. Θα πάρει την μπάλα ξανά και θα εκτελέσει για τρεις από την γωνία. Και θα είναι εύστοχος. Συνδέεται με το καλάθι του Κωστακίδης. 2-6. Μπροστά ο άξονας. Μητσάκης με την μπάλα. Δεν θέλει σκρέβο μου μόγουλα. Ανεβαίνει ο Μάικ Φαντάζης. Δίνει το σκρίν. Μητσάκης. Η πάσα ωραία στη γωνία. Από Αθανασίου που περίμενε. Αστοχή στο τρίποντο. Διεκδίκηση στο rebound. Με νικητή τον Τζιβάνι. Μακρινή πάσα στον Ερμίδη που έφυγε έξυπνα στον αυτοκίνητο και σκοράρε. 2-8.
Ξεκινάει πολύ καλά ο Βάτσα. Και αμυντικά και επιθετικά. Όμως θα παίξουν ρόλο οι απουσίες του Σικάριος και ο Άτσοβες οι απουσίες. Είναι αρκετά φίλοι παίκτες. Γαπέζο. Είναι ωραίο το χώρο. Δυσκολεύεται και κλέβει την μπάλα ο Τζιβάνης. Ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο που μου έχει δείξει τον Άτσο να είναι παντού. Κρυανίδης. Κάνει τον drive. Θα βρει ωραία δυνατικά τζίδι. Δεν θα ολοκληρωθεί ο εθνικιασμός. Ριμπάουν από το Μητσάκι. Γυρίζει στην άμυνα ο Άρσονας, Μητσάκης. Μούμογλου που ανέβηκε στο τρίποντο. Δεν θα στοχίσει εκείνο ο Φαντασίς για το rebound και το χαλάσει. Έως 48. Μούμογλου ζήτησε την μπάλα μέσα στη ρακέτα και τις αμυντικές μάχες δεν την πήρε. Βγήκε στο τρίποντο. Θα χρειαστούμε αυτές τις παρατηρήσεις από τον Γεράσμο καθώς είναι ένα διαβασμένο παιδί. Κυπριανίδης. Τρίποντο από τον Κωστακίδη. Αλλά μπαίνει και βγαίνει τώρα, αλλά εκείνο ο Αντικατζίδης είναι πάντα πολύτιμος για τον άξονα. Τζιβάνης, Κωστακίδης, σου δύο πόντων. Ενέστοχος, σήμερα είναι καυτός, σήμερα είναι ζεστός, για να δούμε. 4-17 πόντους σκοράρει, κατά μέσο όρο, στους προηγούμενους 15 αγώνες. Στην Elite by Betson, έτσι. Elite by Betson πάντα. Μουμόγλου. Κυπριανίδης στην άμυνα. Γαβέζος στο ζωγραφιστό. Έχει τη βοήθεια από τον Ερμίδη, ο Γαβέζος θα προλάβει. Με το 6-10. Οι Σικάριες παραμένουν κοντά. Έχουν πολύ καλό ξεκίνημα το προμηθευτήριο Άξονας. Παίρνει θέση στο πόσο Κυπριανίδης και ζητάει την πάρα. Γιώργος Κυπριανίδης. Η κίνηση του Κωστακίδη. Παρέμβασε τον Παδέζη. Διάβασε την πάση. Έντεκα δευτερόλεπτα για επίθεση. Παναφορό, Παναγιώτης Τζιβάνης. Φυσκαστή πάσα θα βρει τον Αντικατζίδη. Θα είναι άστοχο, θα κουμπάνω μου μόνο. Είναι ένας παίκτης που πάντα κατεβάζει την μπάλα να χρειαστεί, έχει την ικανότητα. Καλά την κεφάλα του Δημήτρη Παπαθανασίου. 8-10 και δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Ακούμε στο παιχνίδι για τον Άτσομα. Κάρες θα περάσει αργότερα. Έχουν παίκτες. Ο Άξονα σήμερα. Αυτή θα είναι μια συμμετοχή πιθανότερα, θα δούμε. Τζιβάνης με την μπάλα του. Έμεινε στο τρίποντο από τον Παπαθανασίου. 9-10 το σκορ. Κυπριανίδης. Γκούμας. Παρέμβαση του Φαντασίου. Μπάλα εκτός. Κωστακίδης. Σκρίνει το Αντικατζίδη, το τρίποντο. Πάλι στο τρίποντο. Έχει τρεις βολές ο Δωρής Κωστακίδης. Ο πρώτος σκόρερ. Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Γεράσιμο. Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και ο πιο αποδοτικός παίκτης. Σύμφωνα με το efficiency. Για να δώσω λίγο ένα perspective για να καταλάβει η διαφορά. 56-185 τρίποντο ο Κωστακίδης για φέτος στην Elite by Betson. 29-94 ο Ερμίδης. Όχι στην προβολή. Σύμφωνα με τα προηγούμενα παιχνίδια, όχι το σημερινό. Πάντα τα στατιστικά έχουν τον ρόλο τους. Χρησιμεύουν για να διαβάσεις. Τρίποντα παραπάνω προσπάθειες από τον δεύτερο παίκτη. Και έχει και το ελεύθερο σε αυτήν την ομάδα, στο δίνει ο Γιώργος Μαργώνης. Και το βρίσκει ο ίδιος ενίοτε. Δύο στις τρεις βολές. Έτσι για τα τυπικά να σου πω εγώ, Θεοδωρής Κωστακίδης είναι και καθηγητής στο φροντιστήριο Άρτου. Ακριβώς. Σωστός. Μου μου βγει την πάρα. Γι' αυτό βοηθάει τον άξονα να εξυγραμμιστεί η γεωμετρία. Σωστό. Μητσάκης. Ψηλά η ανώτερη κάτσι. Έχουν χώρο τώρα σε κάτω. Στο Παπαθανασίου θα πάρει τρίποντο. Ένα στόχο το σου. Διεκδίκη στο rebound. Βγάζει νικητή τον Κωστακίδη. Τρέχει ομάδα. Βρίσκει τον Κούμα. Βρίσκει τον Σατρέλιο. Το κλείνουμε εκεί. Κερδίζει το φάουλ. Γκούμα που είναι ένα παίκτη που κυνηγάει πάντα τα drive. Έχει πολύ καλό και αριστερό και δεξιλία. Ζήτησε και πάλι την μπάλα του Σακίδη. Το τρίποντο δεν την πήρε. Ναι. Σε τέτοιο ελεύθερο. Είναι το καπλάν στο παιχνίδι για πρώτη φορά. Από πλευρά Σικάρη. Πάρει τη θέση του Μιχάλη Φαντάζη.
Γεράσιμο που έχουν πολύ ωραίο χτίσιμο με παίκτες ρόλου, με παίκτες που θα κάνουν τις δουλειές που χρειάζονται. Μία στις δύο βολές, το πούμε, είναι το σκλιπ στις βολές. 9-13. Άξονα είναι γεμάτο παίκτες και σε άλλα πρωταθλήματα και είναι πολλοί παίκτες που ήταν σε εκείνη την ομάδα. Φάουλ χαμηλά. Έχουν έρθει κι άλλοι παίκτες αργότερα στα φροντιστήρια Άξονας. Ο Παθανασίου στην επαναφορά. Μητσάκη στην κορυφή. Έχει την μπάλα. Το σκρίνι του Μουμούγλου. Μητσάκη ψάχνει και βρίσκει τον Καπλάν. Πολύ ωραία η συνεργασία και το καλά. Θα τον δούμε πριν. Διαφορά στους δύο, 11-13. Πολύ κοντά οι δύο μάλλον. Παναγιώτης Τζιβάνης. Εδώ στον Κυπριανή την μπάλα. Kick out πάσα. Γκούμα. Ζωγραφιστό. Και με το ίδιο νόμισμα θα σκοράρουν και θα πληρώσουν. Τα φροντιστήρια άψονα είναι 13. 11-15, μας χωρείτε. Μητσάκης. Σκριν ψηλά ο Τζιβάνης για την άμυνα. Το πήγε νόρο που δεν βγαίνει. Κλέβει ο Τζιβάνης. Κυπριανίδης. Στο ανοιχτό γήπεδο. Κικά του πάσα. Ζήτησε ο Θοδωρής Κωστακής. Παίρνει το τρίποντο. Και την άρχισε την μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Φάουλ του Μουμό. Από 4 ομαδικά φάουλ έχουν και οι δύο ομάδες τώρα. Πολύ ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο, 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Κωστακίδης στην επαναφορά. Κυπριανίδης. Καπλάν στην άμυνα. Κωστακίδης για 3. Διεκδίκηση του ριμπάντου. Κούμα στον Κωστακίδη. Κωστακίδης θα πάρει το ριμπάντου. Τζιβάνι. Αλλαγή στο σκρι. Αντιχατζίδης, 5 δευτερόλεπτα με τον Μουμόβλη. Θα γυρίσει. Δεν θα σκοράρει. Ριμπάντου Μητσάκη. Το οποίο μάλλον δεν δόθηκε. Θα δοθεί αργότερα. Μητσάκη. Άλλο του Κυπριάνη. Αρχίζει έτσι δύο βολές ο Μητσάκης, συμπληρωμένο ομαδικά από το φροντιστήριο Άξονας. Να φαίνεται σιγά σιγά συμπληρωμένα ομαδικά. Λογικό είναι δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Ας τον πρώτο πόλο. Ας την δεύτερη πόλη, ριμπάντο δίνω. Κατεβάσκει το πάνω. Στο πόστο Κυπριανίδης. Ας διαζήνει στο σκρίνι στην μπάλα. Γκούμας. Και κερδίζει φάουλ. Είναι δύο βολές τώρα για τον Άξονα. Συμπληρωμένο ομαδικά για τον Τσικάριο. Αλλαγή ο Άξονας. Γιώργος Μαργώνης αρχηγός θα πάρει θέση του συνονόματού του Κυπριανού. Αλλαγή για τον Τσικάριο. Μιχάλης Φανταζής. Θέση του Μάο Μουμούγλου. Είμαστε φτωχοί στην πρώτη βολή. Γράφει 11-16. Άστο και δεύτερη, κάνει σπλίτ. Πάμε Μητσάκη. Στάει αριστερά πέσει, παίρνει την μπάλα. Καρδέζος. Φίλη στον Παπαθανασίου. Καπλάν. 10 δευτερόλεπτα, έχει τον Κούμα πάνω. Κάνει καλή άμα. Έχουμε πόδι από τον παίχτη του Άξονα. Ο ίδιος Καπλάνος στην επαναφορά. Μητσάκης βγαίνει από το σκριν. Καλή άμα την Τζιβάνη. Κύριε μπάλα στο γραφιστό και κλέβει τον Κούμα που ήρθε σαν βοηθεία. Δύο μένα στον εχνιδιασμό Άξονας. Κωστακίδης. Άστοχος, πάνω το Παθέζο. Κυνηγάει ο Κωστακίδης πάνω. Δεν στηρίζεται κάτι εκεί. Κωστακίδης, πασάρει στον Κούμα. Καλάθι και φάουλ για τον Άξονα, στον εχνιδιασμό. Πορταγίνει 11-18. Και έχει εφάρξει
μπερδεύει όλο τον κόσμο. Άλλες φορές που περιμένουμε να μην πάρει τρίποντο το παίρνει, τώρα που περιμένουμε να πάρει δεν πήρε. Σωστό. Άφηγε πολύ, ριμπάμπω καπλά. Παραμένουν το 11-18. 1-43 για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Τσάκι στην μπάλα. Κατάλληλες αποστάσεις από τους Σικάριους για την επίθεση. Το σκρίνει φαντασία. Μητσάκι στον δυσκολεύει ο Δικατζίδης. Του κλέβει την μπάλα. Πετάει στον μικρογείτονο, στον Τζιβάνι. Εκείνος είναι ασίστ. Είναι άστοχος. Δεν στηρίζει κάτι. Πήρε το ριμπάμπω Μητσάκι. Καπλάνι. Γκαβέζο. Το strike stop και το καλά και φάουλ. Στην άλλη πλευρά για τους Σικάριους. Μάλα κύλησε τόσο γρήγορα, σε 3 δευτερόλεπτα από μια πλευρά στην άλλη. Και ο Άρης Καπέδος δίνει πολύ σκληρές μάχες μέσα στην απέναντι τη ρακέτα. Συνεκάστη ο Καπέδος. Πρέπει να είναι τους πρώτους σκορέρους των Σικάριους. Άστε και πρώτους, άμα θες να το δεις. Αλλά όπως και να έχει ένα παίκτης που σκοράρει πάνω από 10 πόντους σίγουρα και πάνω από 15 δεν κάνω λάθος. Προς τα κύλη στην πάλη. Με τον Καπλάν μπροστά του. Παίξει με πλάτη. Μαργόνι. Τζιβάνι. Αντικατζίδη. 7 δευτερόλεπτα. Πάσα από τον Μαργόνι που έχει το χώρο. Του δίνει το σούτο Μητσάκη. Και το σούτο είναι ο Μαργόνι. Σου τριών κοντών. 13-21. Από τον Αθανασίου με την μπάλα. Άρης Γκαβέζο. Ξανά από τον Αθανασίου και μπάλα στο Μητσάκη. Γκαβέζο. Το κλείνει ο Τζιβάνι. Και έχουμε τζάμπολ. Ένας πολύ έξυπνος παίκτης ο Παναγιώτης Τζιβάνης, γεράσιμε. Είναι εξάλλου και προπονητής. Παίζει, χρησιμοποιεί καλά το μυαλό του. Ο Άρης Γκαβέζος 21,8 πόντους σε 8 αγώνες. Είναι λίγο η πέτσα φέτος. Μητσάκης, σου 2 πόντων. Μάλλον γεράσιμε για στατιστικό λόγο σε βλέπω στον Ιδέρο. Τζιβάνης. Τελευταία ευρώντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μαργόνι, ακόμα ένα τρίποντο. Κάλλο 3-24, πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τον Άψονα. Τσάκης. Σε επίδεση πιθανότητα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το screen, το τρίποντο του Μητσάκη. Λοιπόν, τον Παναθανασίου. Άλλο Κωστακή. Δύο βολές για τον αρχηγό των Σικάριους. Θα φανταστείς ότι δεν ήμουν καλός στο σχολείο στα μαθηματικά. Δηλαδή στο ψυχολόγο που είπες. Θα πάρω ιδιαίτερα από τον Κωστακίδη που φαίνεται. Θα πω μετά το παιχνίδι. Θα ξαχρεώνει. Σωστός. Είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή, βέβαια. Μπορείς να πας και στα φροντιστήρια έξω. Σωστό. Εύστο, γι' αυτό μου πολύ. Δύο συμπτώσεις, έχουμε αλλαγή τον Άψαμε. Δύο παίκτες για να πάρουν τη συμμετοχή. Ο Αμπαράς με το νούμερο 8 και ο Σαρόγλου με το νούμερο 80. Παναφορά από τον Κωστακίδη. Τζιβάνης και ο Κωστακίδης. Θα κατεβάσει την μπάλα. Κάνει και αυτό αν χρειαστεί. 5 δευτερόλεπτα. Κωστακίδης για 3 από την κορυφή. Πάει με έστωπος με ταμπλό. Μπάνξο. Και κλείσιμο του πρώτου δεκαλεπτού. Ένα καλό προβάδισμα για τον Άψονα. 15-27. Κερασάκι στην τούρτα αυτό το τρίποντο. Επιστρέφουμε. Οι δύο μάλιστα επιστρέφουμε στο παρκή και έχουμε το δεύτερο δεκάλεπτο. Τζιβάνης με την μπάλα. Κωστακίδης. Τελγκατζίδης παρέμβαση του Φανταζή. Συγκρατεί ο Τελγκατζίδης στην μπάλα. Θα κάνει το σούτ από κοντά και θα χρησιμοποιήσει τα μπλόκια να σκοράρει. 15-29. Και εδώ αν δεν ασταπατώ με γεράσουμε το πρώτο προβάδισμα 14 πόντων με τον Άρσον. Παραλίγο το λάθος, μου μοβλούμε την μπάλα. Άρης Γκαβέζος, σου 2 ποντών. Ριμπάνω τον Δικατζίδης. Κωστακίδης. Πάσα στον Ερμίδη. Κάνει την προσποίηση. Παίρνει το χώρο. Πασάρει στον τρίποδο, Πριανίδης. Θα πάρει τρίποδο από την κορυφή. Και σαν είναι έστοχος, αυτό είναι μια περίπτωση. Άρης μας είναι πολύ έστοχος, 6.75 γεράσιμο. Άρης μας παίζει το παιχνίδι που του αρέσει, που παίζει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Μητσάκης με την μπάλα, είναι και απουσίες. Την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι παρόν. Κλέψε ο Κωστακίδης. Τρέχει το γήπεδο. Παρέμβαση του Μητσάκη, μπάλα αυτός.
Άξονας που... κατέψει την μπασκετική του τράπουλα εντός εισαγωγικών. Κάνουν πολλές αλλαγές οι παίκτες του Άξονα. Με 11 παίκτες για το άστοχο του Άξονα. Rebound όμως μόνο. 10 παίκτες. Σικάρος που είναι εκτός αγώνα μέχρι στιγμή. Για Καπλάν. Ωραία στο Μουμουκού. Στοχή εκείνος ίδιος στο rebound και κερδίζει δύο βολές. Και αυτός σε γεράσμα σκοράρει πριν. Ωραία στιγμή ο Θοδωρής θα του δώσει. Έψε την πρώτη βολή για Γεράσιμο. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι ο πατέρας του συγκεκριμένου παίκτη μου είχε βάλει 100 πόντους με τον Ηρακλή Σαναπίνη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Δεν το γνωρίζεις. Νόμιζα το γνώριζες. Ναι, έχει βάλει 100 πόντους. Δεκαετία του 50 δεν κάνω λάθος. 1950 δεν κάνω λάθος. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Διοσμάς το παιχνίδι για τον Άξονα. Σκόρ στο 17-32 στην Πάλο Ερμίδης. Τι κάνει το Γιώσμα. Ερμίδης. Αντίκα Τζίδης, έχει χώρο, θα πάρει τρίποντο. Ένα στόχος τώρα, πάμε το Καβέζος. Ψήλωσα το σχήμα, άξονας έχει μέσα Γιώσμα και Αντίκα Τζίδης. Καβέζος με κουπάει. Πάρει τρίποντο. Το τρίκο στο ριμπαλιόν, το προλάβει το πλάνο, προλαβαίνει. Φανταζής. Πάσα δεν είναι καλή, είναι ο Τζιβάνης. Ανοιχτό γήπεδο για τον Άξονα. Μηδιασμό 3-2. Τρίποντο Κωστακίδη. Βάλα στο σίδερο. Το πάνω από το Μιτσάκι. Και στην άλλη πλευρά τώρα και οι Σικάρες έχουν την ευκαιρία. Μου μου πει. Παρέμα στον Τικατζίδη, σαν τροτοφλάκα. Baseball πάσα. Ερμίδη. Πολύ ωραία, όχι. Άλλα δεν είναι εκτός. Για να βγάλουμε κάτι πολύ φαντεζί εδώ πέρα, κάτι στο Άξονα. Έξυπνη κίνηση. Βάλα στο Μιτσάκι. Είμαστε στα 12 λεπτά του αγώνα, μην τσάξεις με την μπάλα. Ψηλά ο Ερμίδης για την άμυνα. Παλαζή στο σκρίν. Ρολάρι προς τα μέσα, ο Μιτσάκης βρίσκει χώρο, κάνει σουτ μέσα απόστασης και θα δικαιωθεί. Πήγε αντίθετα από το σκρίν, ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο να το κάνει αυτό σε κάποια φάση. Πάλι με σκρίν του Παλαζή. Έχει την ικανότητα. Τζιβάνι. Γιος μας. Κλείνει ο κάθος εκεί, για να μπαίνει στο πόστο. Ερμίδης για τρεις. Στόχος και ο Ερμίδης. Τρομερό το κλείδι της εκτός και 75 κάνει ο Άξονας. Μιτσάκης. Παίρνει το σκριν Μιτσάκης. Φανταζής. Μιτσάκης. Άρης Γκαβέζος. Το κλείνει και ο γιος μας. Πάρει το rebound. Κλείνει στον Τζιβάνι την μπάλα. Είμαστε στην Elite by Betson. Και έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σικάρος πάνε σε φροντιστήρια Άξονας. Τζιβάνις για τρεις. Μπάλα βγαίνει εκτός. Και για να μετάσουμε αλλαγή. Ο Άρης Γκαβέζος έχει την ικανότητα να απορροφάσει τη δύναμη που του ασκείται από δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες μέσα στη ρακέτα. Γκουμάς! Να σκοράρει ένα από τον τρόπο. Γκουμάς πέρασε το παιχνίδι από τον Άξονα. Μιτσάκης. Ερμίδης ψηλά για να τον πιέσει. Όλα το θύρουν κάπως τον Μιτσάκη του Σέντρου. Μουμόβλη, Μιτσάκης. Σκρίν του Φανταζή. Μιτσάκης ψάχνει και βρίσκει τον Φανταζή στο γράφιστο. Μουμόβλη. Παρέμα στον Κούμα. 5-4 λεπτά στο κάτω. Καπλάν. Μουμουγλου με τι πίνει το σκοράρι. Τι συγκυρία ήταν. 21-35 είναι η σκιά. Τους καραμπόλους υποφελήθηκε. Ερμίδης. Ερμίδης από τα αριστερά. Λέγει τις επιλογές του. Γκούμας. Πασάρι στον Αντιγκατζίδη. Και κοινό σκοράρι. Στην επαφή με τον Πανταζή. 21-37. Μιτσάκης. Είναι με τον Μουμουγλου, παίζει τώρα μαζί του. Ξάρει ωραία στον Καπλάν. Φανταζής, προσποιήσεις και το καλάσι με ταμπλό. 23-37. Μετά στο 14 τρίποντα ο Άξονας, 0 στα 5 έχει κάνει το κόμμα. 50% ευστοχή έχει ο Άξονας, έψω το 6.75. Σωστός. Ερμίδης. Παρέμβαση, κλέβει ο Μιτσάκης. Αυτό έχει πρόεδρο και την ομάδα του Σικάριος. Γκαβέζο, στο Λέγια. 25-37. Πλησιάζουν στους 12 Σικάριοι. Γκούμας. Σκρίναν το Γιωσμά. Κερδίζει λίγα μέτρα ο Γκούμας. Πασάρει το Γιωσμά. Pick and pop συνεργασία και τρίποντο. Τώρα θα σου αρχίσει ο Άξονας. Ριμπάουντ ο Παλαζής.
Μητσάκης. Καπλάν. Μητσάκης. Παίζουν πολύ με το πικέντρο ο Λυσικάριος. Μητσάκης θα πάρει τρίποντο. Και θα έρθει. Μετά από ώρα διαφορά πέφτει σε μοναδικό αριθμό, 28-37. Πρώτο τρίποντο μετά από 15 αγωνιστικά λεπτά για τον Λυσικάριος. Κωστακίδης. Ωραία κύριε. Μιγατζίδης. Σαπλωμένα χέρια του Μαγαζίδη, σκοράρει ακόμη μια περίπτωση. Δείχνει την ποιότητά του ο Δημήτρης Αντιγκατζίδης. Και τρέχει ναι. Καβέζο. Μέσω στην τριών ποντών. Δεν του κάνει πάνω το πατήρι, την πάνω το κουμπά. Πάσα που δεν θα βγει, κλέβει ο Μητσάκης την μπάλα. Πάσα. Καπλάν. Παίρνει το χώρο. Καβέζο. Πολλές μάχες. Και έχουμε επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Θεοδωρής Κωνσταντίνης. Αλλαγή του Σικάριος. Δημήτρης Παπαθανασίου. Στην θέση του Άρη Γκαβέζου. Κωνσταντίνης με την μπάλα. Νίκος Ερμίδης. Περνάει την μπάλα στον Ιωσμά. Ως με πλάτη. Δεν θα αρχίσει πάσχο της μπάλας αυτός. Εντάξει, πήγε να βγει μια high-low συνεργασία, αλλά δεν θα πέρασει εκεί. Κωνστακίδης σαν σε μπλοκ σε βόλεϊ. Αναφορά από τον Καπλάν. Πίεση ψηλά τώρα από τον Άρσον. Από τον Ασίου. Περνάει την πρώτη, ακολουθεί ο Ερμίδης. Καπλάν. Μητσάκης μακριά από το καλάθι, τον ακολουθεί ο Κωνσταντίνης για δυναμία. Να και πράγματα που δεν αποτυπώνουν στα στατιστικά γεράσματα. Ψηλά και ο Τιγκατζίδης. Αναλλαγή τελικά δεν είναι και ο Τζάουν. Καπλά. Σκιπ πάσα, Αθανασίου. Φανταζής, ένα δευτερόλεπτο, το είδε. Αλλά στόχησε. Αλλά εκτός από το χέρι του Κούμα. Μιας και αναφέρθηκε στα στατιστικά προηγουμένως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι παίκτες φτιάχνουν τα στατιστικά και όχι τα στατιστικά τους παίκτες. Και είναι και πράγματα που δεν αποτυπώνουν στα στατιστικά, όπως είναι οι άμυνες. Μια επαναφορά. Φανταζής. Παρήγο στο Κωνστακίδη, κλέβει ο Γιωσμάς. Κωνστακίδη. Ερμίδης. Πάρει τρίποντο. Καλή άμυνα του Παπαθανασίου. Rebound από τον Μούμπογλου. Ο Παπαθανασίου στην άλλη πλευρά. Περνάει τον Αντιγκατζίδη. Η πάσα του. Πολλές μάχες, κλέβει ο Γιωσμάς. Ανοιχτό γήπεδο για τον Άξονα. Περίμεναν δύο παίκτες ψηλά. Γκούμας, ωραία στον Ερμή. Τεχνιδιασμό τον αφιερώνεται. 28-41. Αντώνης Μωμόπης. Μητσάκης. Μπαίνει ο Μάικ Φανταζής για το σκρίν. Μητσάκης. Τον Αντιγκατζίδη. Θα πάρει τρίποντο Μητσάκης. Και θα το βάλει. Βρήκε το χώρο που ήθελε. 31-41. Σκοράρει και τα δύο τρίποντα τον Σικάριο. Είναι στα 8 πλέον. Κωνστακίδης με την πάρα. Καπλάν δίνει χώρο. Κωνστακίδης βρίσκει το χώρο που θέλει. Αλλά στο χείμε τα πλέον. Μόνο Φανταζής. Φεύγει ο Καπλάν στην άλλη πλευρά. Μητσάκης τον πιέζει ο Κωνστακίδης και βοήθεια του Αντιγκατζίδη. Ο Παπαθανασίου. Στο χείμε να τα κλέψει ο Κούμας τελικά. Μακρινή πάσα η παρέμβαση του Φανταζή. Ο Αντιγκατζίδης συγκρατεί την μπάλα. Τι έξυπνο πέτρο είναι ο Αντιγκατζίδης. 31-43. Πετάει μάτω του Τσεκάρη. Πανταχού παρόν και τα πάντα που είναι όλο το Επιστρέφουμε σε λίγο. 2-23 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μητσάκης στην μπάλα. Τώρα είναι πίσω σε όλο το παιχνίδι. Πλησιάσαν πριν λίγο στο 9 και η διαφορά είναι στις 12. Μητσάκης. Σέει τον Καπλάν για να του δώσει μπάλα. Το σκύνι πάρει Γκαβέζο. Μούμουρλ. Γκαβέζο. Με 6 δευτερόλεπτα. Κάνει drive. Και πάει στο Μητσάκη. Του τριών πόντων. Μούμουρλ στο rebound. Είναι καλή θέση πια, αλλά στόχος. Rebound από το Γιωσμά. Γκούμας. Πάει στην άλλη πλευρά. Μαργόνης έχει 2 τρίποντα. Για να δούμε, θα έχει τρίτο. Αντιγκατζίδης, 8 δευτερόλεπτα. Πάει στη γωνία, Μαργόνης. Γκούμας, 4 δευτερόλεπτα. Παίρνει λίγο χώρο Γκούμας. Κάνει το lay-up, είναι εύστοχος. Με αριστερό χέρι. 31-45.
Μιτσάκης στην μπάλα. 1.28 το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το σκρίνι του Καβέζου. Αντίθετο ο Μιτσάκης. Μίλης είναι πάνω τώρα. Μιτσάκης από τα δεξιά. Με φάου. Είναι από λίγο για δεύτερη φορά στο παιχνίδι από τον πάγκο που φανταζείς. Φόλαξε για τα rebound, αλλά έχουμε 6 παραπάνω αμυντικά η Σικάριος. 5 τα εξαιρετικά. Αλλαγή, Τζιβάνης, ποιος του Ερμίδη. Ο Αθανασίου στην επαναφορά. Γαβέζο. Περιστροφή, ωραία. Κερδίζει φάουλ. Θα μετρούσε αν έπαιρνε. Εγώ αυτήν την εντύπωση έχω, ας πούμε. Δύο βολές, ναι. Από τον Γιώσμα. 32-42 παρέμεινε. Τζιβάνης στην μπάλα. Σε τον Μαργόνι να ανέβει για να του δώσει την μπάλα. Γιώσμα στο πόστ. Πες με τον Μουμογλου. Ας το αποδεξί του. Τριμπάνω τον Παπαθανασίου. Μιτσάκι. Ναι, την πρώτη άμυνα. Παρέβα στον Τζιβάνη, θα κάνει την μπάλα. Αναφορά τον Μιτσάκη. Κύπρος και Μιτσάκη. Αρκετά το σκρίν, φάλα τον Τζιβάνη, τον Παναγιώτη. Μπράβο, Γιάννη! Τέταρτο μαζικό του άξονα. Ναι, ναι. Ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ναι. Μουμόγλου. Του Γιώσμα. Στο χείο στο αριστερό του. Ο ίδιος το ριμπάνο. Πάσα στον Καπλά. Στρίς εκεί μπάλα. Βυθεί για τον άξονα. Έχει χρόνο και μάλλον τον Σικάριο. Τζιβάνης. Σαν ολόκληρη επίθεση από τον πάγκο του άξονα. Γκούμας. Περνάει στο γραφιστό. Και σκοράρει αντί κατζιβής. Κάλλη ωραία συνεργασία του άξονα. 32-47. Τελευταία επίθεση. Δεκαλύπτει πιθανότητα για τον Σικάριο. Μιτσάκι στην πάγκο. Γκαβέζου, και ξανά Μιτσάκη. Έξω το χωρό. Εκείνη το μήνυμα. Γκαβέζου, θα πάρει τρίποντο. Είναι άστοχος. Είναι χωρό το μήνυμα. Θα στοχίσει. Το πρώτο μήχρονο θα ολοκληρωθεί. Το σκορ 32-47. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπάλα για τους Σικάριους είναι πίσω με διαφορά 15 πόντων. Ο Αθανασίου στην μπάλα. Μιτσάκης. Σταθερά ο χειριστής της μπάλας. Μουμογλου στο σκριν, σιλάω την μπάλα. Βρίσκει χώρο Μιτσάκης, πατάει ωραία και βάζει το σου δύο πόντο. Μετά από τρίπλα, 34-47. Τζιβάνης με την μπάλα. Μπήκαν με το δεξί, φυσικά, ως αν θα υπάρξει και συνέχεια, το Στακίδης. Ποιος μας, έχει χώρο εκεί. Είναι το πάτημα, αστοχή. Ριμπάμπ το Μιτσάκη. Βρίσκει χώρο, πασάρει στον Καπλάν. Ζητάνε επιτακτικά για την μπάλα, Μουμογλου και Γκαβέζο. Καπλάν όμως θα πατήσει εκεί, μιλάει για γραμμή. Διαφορά είναι στους 13 πόντους, Τζιβάνης με την μπάλα. Κυπριανίδης, γιος μας, με πλάτη στο καλάθι. Και το Μουμογλου πάνω. Βρίσκει να την κατσίδι στο ζωγραφιστό και δύο ψηλοί συνεργάζουν δυναμικά. 34-49. Μιτσάκης. Βολεύονται πολύ Σικάριο σήμερα. Το σκύνο του Καβέζου εκτός μπάλας. Θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει το σου. Την πάνω από τον Κωστακίδη. Θα δώσει τον Τζιβάνι την μπάλα. Και ο Άξονας θα είναι στο προσκύνιο. Κωστακίδης. Δυο μας. Πλάτη στον Καβέζο, κάνει την περιστροφή και πολύ ωραίο φέρνει αγώ εσύ. 34-51. Μιτσάκης.
σου δείχνει εκεί να χώρο για να περάσει. Λένε έξι μια μηνά του, βράδυ βοήθεια. Ένωσε στο Σακίδη, μπάλα στον Καπλάν. Ωραία στον Παπαθανασίου που περίμενε. Ο ίδιος το rebound. Το εκεί όμως, πάνω το Κωνστακίδης. Τρέχει το γήπεδο. Τελέσει για τρεις αμέσως ο Κωνστακίδης και σαν έστοχος. 34-54 το σκορ. Πρώτο προβάτσμα 20 πόντων για τον Άξονα. Μητσάκης με την μπάλα. Με έξι σήμερα οι σιγάρες και δυσκολεύονται αχάνταστα. Μητσάκης. Περνάει από ένα σκρίν. Να πει στο βήμα εκτελεί και είναι πάλι εύστοχος. Εκεί που τον χρειάζονται οι σιγάρες. 36-54. Τζιβάνιας. Κυπριανίδης Γιώργος. Με πίεση του Παπαθανασίου Δημήτρη. Τζιβάνιας. Περνάει την μπάλα ζωγραφιστό. Η βοήθεια. Ο Γιωσμάς. Εκεί στο φάουλ. Είμαστε Elite by Betson, με αναφορά του Τζιβάνι. Γιωσμάς. Στο Τζιβάνι, χέρι με χέρι. Μας έδωσε ένα fake screen, θα πάρει την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα είναι η επίθεση. Η πάση στο τρίποδο, Γιώργος Κυπριανίδης. Πιάνει εκτελεί. Κάτσε ένα άστο το rebound, όμως από το Γιωσμά. Θετικό. Ανανεώθηκε η επίθεση, Τζιβάνι. Προς τα κύβες. Με τον Καπλά. Θα περάσει. Θα δώσει ένα δικατζίδι, θα κάνει σου μέσα απόσταση. Μπάλα στο σίδερο, rebound τον Καπλά. Μιτσάκι. Στον Καβέζα. Εδώ θα κάνει drive, βρίσκει αριστερό διάδρομο για να στοχίσει. Ένα σερί 4-0 από Τσικάριος Παπαντάν, 38-54. Τζιβάνι στην μπάλα. Φυλάει η πίεση από το Μητσάκι. Κυπριανίδης. Double team εκεί η παγίδα. Τζιβάνις, ο Δικατζίδης. Τότε θέλω να την επίθεση. Ωραία περιστρέφω εδώ ο Δικατζίδης, κερδίζει φάλο χαμηλά. Αναγιώτης Τζιβάνης είναι επαναφορά για τον Άξονα. Γιος μας. Περνάει από μια πίεση εκεί, θα στάξει και Κυπριανίδη. Καστή πάσα, Δικατζίδη, σου δύο πόντων. Καλά στο σίδερο, η μονομαχία. Κυπριανίδη, σε παιδικό ριμπάουν. Ωραία ενέργειά του, αλλάστο που το τελειώνει. Ριμπάουν, Μητσάκη. Συλλό σχήμα βοηθάει πολύ τον Άξονα και στο τρίτο δεκάλι. Καπλάν, στην άλλη πλευρά. Και στο φάουλ, δύο βολές. Έστω και πρώτα. 39-54 συνεχίζει το σερί, είναι 5-0 τώρα. Πάμε στην άλλη πλευρά, Τζιβάνης. Στέγιος μας, πασάρις Τζιβάνης. Γιωσμάς με πλάτη, το Μουμογλου, πάντα πάνω του. Από το χέρι μας θα την κατζίνει στα λίγα σπάλα. Γιωσμάς, θα πάρει τρίποντο. Και άλλη μονομαχία. Τώρα θα πάρει rebound και θα λύσει την πολιορκία ο Μητσάκης. Καβέζος, να το γήπεδο. Τώρα έχει πρόσωπα εκεί. Διεκδικεί το rebound. Βάλε εκτός. Για τα φροντιστήρια του μας. Δεν μπορεί να μεγαλώσει το σερί. Στα αλλαγή ομάδα του Άξονα. Ο Νίκος Ερμίδης θα πάρει θέση άλλου νικιού. Δεν είναι κάποιος στο σχήμα, Ερμίδης θέση του Αντικατζίδη. Κωστακίδης. Κατεβάσει αυτό στην μπάλα. Ψηλάει πίεση των Σιγκάριων. Τζιβάνης, Ερμίδης. Έστρεψε για το τρίτο δεκάλεπτο. Κυπριανίδης. Παίρνει λίγο χωρίς, είναι άδικος όμως μπαλά βρίσκει στο πόδι του. Μίλησαν τα πρώτα 4,5 λεπτά, τρίτο δεκάλεπτο. Είδε ο Καπλάν, κρύβει την μπαλά. Κόβε τον συνέχεια σου, με φάουλ διαιτητής. Θα έχει δύο βολές, ο παίκτης ο Σικάριος.
ζωμερά τα χέρια δύο παίχτες. Εύστοχη πρώτη βολή. Δύο στις δύο βολές, 41-54. Το σερί είναι 7-0 τώρα για τους Σιγκάριους. Καλείται να το σπάσει η ομάδα των Σπάρσονα, Ερμίδης. Χάνει και τον έλεγχο, κλείνει ο Μητσάκης. Τρέχει του Σιγκάριους. Άρης Γκαρβέζος. Στο χείρι, για τον rebound. Από κανέναν η μπάλα, είναι για τους μπλε. Παναγιώτης Τζιβάνης. Περάσουν στους 13. Μια μικρή για τον Μούμογλου, δεν έγινε αλλαγή. Κωστακίδης για 3, διεκδικεί το rebound. Θα κερδίζει ο ίδιος με την αθλητικότητά του. Θα στάρει τον Ερμίδη. Και στο τρίπον τον Ιβές, Νίκος Ερμίδης. Ας άρεσε το Κωστακίδη, τον μήνα πρώτο ξέρει. Παράσει για να σπάσει το σερί. Πώς βρίσκονται οι παίκτες του Άξονα. Αυτό, 91-56. Καπλάν. Μούμογλου για 3 από την κορυφή. Καλό για τον Άξονα. Κάνουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Κωστακίδης. Το σκρίνα το γιος μου. Γίνεται μια αλλαγή. Πας στην άλλη πλευρά. Τζιβάνης. Δεν και Πριάνη και στο πόδι. Και Πριάνη με τον Καπλάν. Τζιβάνης. Βλέπει μια κίνηση και ο Παπαθανασίου του Μιχλέξον. Κλέβει ο Μητσάκης. Άρες Καβέζο. Θα τρέξει στο γήπεδο, θα μαζέψει την μπαλά και θα σκοράρει με το αριστερολία. 43-56. Εσείς εξεχώνει το συμπέκτητο στον πάγκο. Ερμίδης. Δεν σταματείτε την Ερμίδη. Κερδίζει χώρο. Κλείνω μου Μούγλου. Κωστακίδης για 3. Ο νέας στοχός. Λειτουργεί τον block out. Την πάνω Μητσάκης. Άρης Γκαρβέζο. Συγκρατή δίνει στον Καπλάν. Μητσάκης. Γκαρβέζο. Καπλάν. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορείς να αποδελειά. Κόπηκε, το Παπαθανασίου, 5-4 λεπτά. 4, Μητσάκης, το πάτημα, το τρίποντο. Το στόχο σου. 46-56. Σήμερα 4 λοπόιν, δεν το είδαμε. Ναι, κατεβάζει την μπάλα ενίοτε όταν το χρειαστεί. Άς, αυτό γίνεται σε... Αυτό γίνεται και σε πολλές ομάδες στο μπασκετάκι, γίνεται και σε πολλές ομάδες στο NBA. Γεράζουμε και κατεβάζουμε την μπάλα συνήθως πολλοί παίκτες. Εδώ μπορούμε να δούμε και τον Durant να κατεβάζει την μπάλα. Γίνει πολύ πιο εμφάνιστο. Ακριβώς. Πολλοί παίκτες κάνουν πολλά, οι περισσότεροι κάνουν τα πάντα. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αλλαγή για τον Άξον. Αλλαγή για τον Άξον. Γκουμάς. Θέλεις του Παναγιώτη Τζιβάνη. Εδώ βλέπουμε πλέον και παίκτες μπορεί να είναι και δίμετροι και να βάλουν τρίποντα όπως ο Σπυρόπουλος, με τρομερό σουτέρ. Ποιος μας. Προσποίησή του, το σουτ 2 ποντών. Ενεύστοχο. 46-58. Μητσάκης με την μπάλα. Στα τελευταία 3 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Ο πλάτης στον κουμπάρι. Το σκέφτο μου μου. Μητσάκης, θα μας δείσει τρίπλα για να δώσει τον Καβέζο. 8 δευτερόλεπτα, με πλάτη ο Καβέζο. Κάνει το strike stop, αστοχή. Εκδικεί το rebound. Την μπάλα από το χέρι του Χαράλα Μπουγιοσμά. 14 επίθεση για τους Σικάριους. Αναφορά από τον Δημήτρη Παπαθανασίου. Ας κρίνουμε Μητσάκης, θα πάρει την μπάλα. Μητσάκης με τον Γιοσμά. Δεν θέλω να του δώσουν το σουτ. Ισκή πάσα, Καπλάν. Το Παπαθανασίου, 6 δευτερόλεπτα. 5. Θα πάρει το χώρο. Θα σκοράρει με αριστερολογία. 48-58. Στρέφει διαφορά στους 10. Κωστακίδης με την μπάλα. Άτσο μας που βρίσκει λύσεις. Οι μουσικάρες πλησιάζουν. Ερμίδης με πλάτη. Το κλείνει και ο Μητσάκης. Ερμίδης θα μαζί της εκτελέσει. Rebound. Από τον Μούμογλου, τη μακρινή πάσα. Από τον Ασίου. Άρης Γκαρβέζος. Φτάσει το λέει και διαφορά ξανά σε μονοψήφο αριθμό. 50-58. Με τα σου του Μητσάκη, με το ανοιχτό γήπεδο. Τα καλά και τον Άρη Γκαρβέζο. Ερμίδης. Κυπριανίδης.
Φεύγει προς τα μέσα τον αντίπαλο. Ο Μπανασίρη ωραία και σκοράρει. Πολύ έξυπνο. Προχωρώ στους 10, 50-60. Απλά. Μιτσάκης. Στη γωνία από Αθανασίου ζήτησε, εκτέλεσε. Δεν ευστόχησε. Αλλά ο Μουμουγλίν εκεί και δίνει τη λύση. 52-60. Ο Σταχίδης. Δίνει γρήγορο ρυθμό στον Άρη. Πασάρει στην άλλη πλευρά, Κυπριανίδη. Το Μιτσάκη. Ερμίδη. Ερμίδη με τον Καπλάν. Αυτό δεν πρόλεπτο. Συρίζω διετής. Για να δω. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Αυτά δευτερόλεπτα επίθεση για τον Άρτσον. Για επαναφορά, Ερμίδη. Τυραχία τρίπλα. Πάει προς τα μέσα. Όχι με φάουλ. Φάουλ κατά του Καπλάν. Είπαμε δύο πολύ δυνατές ομάδες στην Elite by Betsson. Και οι δύο έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο παρελθόν. Έφυγε πρώτη βολή για τον Άξονα. 13 κλεψίματα έχει ο Άξονας, 6 ο Σικάριος. Και έχουν βρει και περισσότερους ευνηδιασμούς έτσι τα φροντιστήρια Άξονας. Και περισσότερες ασίστ, 23 για 17. Για Άξονα και Σικάριος ενδιαφέρει. Κάνει σπίτι του Λεσερμίδης, σερβάουν για τους Σικάριους. Μιτσάκη στην επίθεση. Διαφορά να είναι στους 9 πόντους για τον Άξονα. Ωραίο πάτημα του Μιτσάκη, το σου. Ρυβάνω τον κουμάς. Παρά λίγο το λάθος, μάλλον βρίσκει σε πόδι το κουσίνι για τον Άξο. Στο είναι το Ζερμίδης και παίρνει την μπάλα. Κάνει την εξαιρεθή στην κρατή την μπάλα. Ζερμίδης με τον Καπλάν. Κωνστακίδης για τρεις. Θα είναι εύστοχος. Σε κάτσαν στο τρίποντο, το 52 στα 4. Τσάκι. Μου μόβι. Ξανά μην τσάκι. Παίρνει το χώρο από τα δεξιά. Βλέπει την βοήθεια. Πασάρι μόνο το Θανασίου που θα πάρει το τρίποντο. Και θα το στοχίσει. Αδράνησε και άμυνα του Άξονα. Ο Θανασίου έβαλε το τρίποντο. 55-64. Σε ένα δευτερόλεπτα. Τρίτο δεκάλεπτο. Τελευταία επίθεση πιθανότητα για τον Άρσον Γιάννη. Κωστακίδης. Οχτώ δευτερόλεπτα. Σκρίνει το γιώσμα. Κωστακίδης για τρεις. Λιμπάγκο Γρασίου, τρία δευτερόλεπτα. Μιτσάκης. Ουμογλου. Αμετρούσε. Να στο θέλος, στη τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 55-54 το σκορ. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Ο Άξονας μπροστά σε όλη τη διάρκεια του. Ο Φόρογλου. Και ο Φόρογλου για τους Σικάριους για το τέταρτο δεκάλεπτο. Έχουμε φάουλ υπέρ του Άξονα. Φόρογλου που φάει το νούμερο 7. Τέταρτο φάουλ 9. Τέταρτο φάουλ του Μουμογλου. Τέταρτο φάουλ του Αντώνη Μουμογλου. Είναι λογικό. Το παιχνίδι που παίζει ο Άξονας βοηθάει στην άκρη με αυτό το φάουλ. Σημαδεύουν πολύ το πώς. Ερμίδης με το Φόρογλου πάνω του. Αγγείλεται προς τα έξω. Αντικατζίδης. Φόρογλου δίνει βοήθεια. Κόβει τον Αντικατζίδη. Ένας αθλητικός παίκτης για τους Σικάριους. Άλλο μάθατο. Δεν έχει τα χείλη. Βέβαια μπαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό πάντα παίζει ένα ρόλο. Δεν έχει προλάβει να κάνει προθέρμανση. Ο Σταχίδης αστοχή. Βάζει ο Φόρογλου. Πάμε το δικατσί. Για να δούμε αν ο Φόρογλου μπορεί να αλλάξει τη συνθήκη του αγώνα. Άρης Γκαβέζ με την μπάλα. Μιτσάκης. Το σκρίνει, αλλαγή. Κι άλλο σκρίνει, Γκαβέζο. Μιτσάκης. Άρης Γκαβέζος. Πήγε υπόψη στην εργασία. Άστοχο τρίποντο.
Ερμίδη. Μας γλιστράει μπάλα, δεν ξέρω Μητσάκη. Τώρα γλυκή μπάσα, καθέσω. Κερδίζει το πάλι. Δεν είναι ελευθερία στην κοινωνία ο Σαφιώτης. Τα διάβαζα από μέσα πριν. Σιγά μην τα θυμόταν. Όχι, τα θυμόμουν, τα θυμόμουν. Καπλάν στην επαναφορά. Μητσάκης δεν είναι ασκερινική. Με το Θόρουγλου. Γαβέζος παίρνει μπάλα στην κορυφή. Αρέσει Γαβέζος. Βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, αλλά άστοχα. Εκδίκηση και ριμπάνω από την Κατζίνη. Δύο ψηλία την Κατζίνη και τους μας κάνουν τρομερή δουλειά σήμερα για τον Άτσοντα. Ερμίδης. Περιμένει ο Γαβέζος. Παρέμβαση του Μούμογλου. Κλέβει ο Καπλάν. Μούμογλου, πάει στον εκμηδιασμό. Παρέμβαση έγινε το βήμα. Και συνάμα πολύ χρήσιμο. Δεν θα βγει ο εκμηδιασμός. Κάποιος ψάχνουν συχνά πυκνά από τους εκμηδιασμούς σήμερα. Άρης Γκαβέζος θα πάρει ένα σούτ από την γωνία και είναι τριόποντο! Επιστρέφουν οι Σικάριος, 58-64. Ο Στακίλης. Και έζω φορόγλου. Στα τέβερα ο Κωστακίλης. Βρίσκει χώρο, εκτελεί για τρεις. Και το βάζει! 58-67. Μητσάκη. Φόρου κουλίνε στη γωνία. Ψηλά η άμυνα του κουμά. Γαβέζο. Κάνει τις προσπίσεις. Πήρε το χώρο όμορφα. Δεν σκοράρει όμως εκεί. Πάει να απολογηθεί στο γιος μάτων. Έχει βρει. Άθελα του. Θα διέκοψε ο διαιτητής. Την μπάλα θα είναι για τον Άτσονα. Κωστακίδης. Κούμα. Ποιος μας, το πώς. Η βοήθεια του Μητσάκη. Κλέβει ο Γκαβέζος. Κάνει τη φύλη τρίπλα. Ήθελε να βρει ένα παίκτη ψηλά αυτό. Δεν έρθει από τον εμποδασμό του. Άφησε πολύ κομμικό σημείο. Δεν μπορούσαν να βρουν δύο πόντους. Κάριος του φάνει και την κατοχή. Να την κατζίδεις. Θα βρει τον Κωστακίδη. Θα κάνει σου δύο πόντους. Rebound από τον Μουμούγλου. Μητσάκης. Γκαβέζος. Μητσάκης ξανά. Μουμούγλου στο σκρίν. Πάσα, Καπλάν. Παρερά από χώρο και το σκοράρι. Διαφορά σε 7 πόντους. 60-67. Γκούμας με την μπάλα. Κάμε μας άφημε. Τέταρτο δεκάλεπτο. Θρίλε. Γκούμας. Προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Γκατζίδη στα στοχή, αλλά θα πάρει δεύτερο ριμπάουντ και γκολ φάουλ. Αδράνησε και η άμυνα του Σεκάριο. Στα Γκατζίδη είναι πολύ σημαντικό ο τελευταίο τρόπο. Η αλλαγή των άξονα. Τζιβάνι στη θέση του Κωστακή. Τι ωραία. Φύγει άλλο παίκτη. Έτσι το έχει κοντρέ, είναι στο τρίποντο. 60-70. Φόρουγλου. Άμα θα πάρει πρωτοβουλίες. Κάνει τον drive ο Φόρουγλου. Στο εκεί, πάμε προς τα κύρια. Να προσθέσω ένα ψηλότερο παίκτη και δυσκολεύτηκε. Θα κύρισε στη σκηπάσα, γκούμα, σε ωραία στον Τικατζίδη και εκείνο στο καλάθι. Κάνουν πολύ ωραία συνεργασία σήμερα. Αφροδισηριά της όμως. Μητσάκης. Το σκρίν του Μουμούγλου. Μητσάκης που πασάει ωραία. Μουμούγλου, σώκα από το Στακίδη. Το μεγάλο μπλοκ. Τον Μητσάκη, Γκαβέζος. Κλείντα το γιος μας. Κάνει ένα δεξί χουκ, είναι άστοχος. Βάνε τον Κατζίδη. Τζιβάνιες. Κωστακίδης. Γουμάς. Time out, θα δείτε το παγκό.
Κατζίδης. Γκουμάς που δίνει το σουτ. Έτσι δευτερόλεπτη επίθεση, περνάει ωραία ο Γκουμάς. Γκυκάω πάσα. Δεν βγαίνει έτσι να πάω. Πάω πάνω. Αγιασυντικό Δημοτήδης. Θα έχουμε δύο βολές και η μπάλα θα είναι και ο Τσικάρης. Time out από Τσικάρης. Έστωγε η πρώτη βολή. Δύο στις δύο που κάθεζουν. 62-92. Παπαρό θα κάνει ο Φόρουγλ. 6 και 13 για το τέλος. Πρέπει να είναι εύστοχη η Κάριος, μην τσακείς. Θα ζεις το 4, σε δίνει το σπίτι. Πάσα. Δεν προλαβαίνει ο Φόρουγλ εκεί. Εκεί περνάει στα βρεθιστήρια άξονας. Τζιβάν στην επαναφορά, θα δούσαμε την Κατζίνη. Ήρθε το παλαιζί. Τζιβάν. Ποιος μας. Την Κατζίνη στο σούς. Αυτό εκεί, καλό μπλοκάου, δεν πάνε φανταζείς. Τσακ στέρες, μπάλα στο χώρο μπλου. Θα δώσω καπλά. Πόδο το διεθνά. Πόδο σε ρίχνει και ο καπλά να δεσκώσει μπάλα. Και πάνω φορά και ο Τσικάριος. Καπίζος. Θα πάει παπά μέσα, ο κερδίς φάου. Χαμηλά το φάου. Όχι άλλο. Καταζούς. Πάρει τρίποντο. Δεν θα ευστοχήσει και θα πάρει περμπάντο που μας. Κωστακίδης. 5,5 λεπτά. Γιος μας. Που μας. Κατζίδης. Ξανά στην μπάλα. Τελείς για τρεις από την κομμή. Μάστοχος. Περμπάντο το γιος μας. Αναπηγή μακριά από το καλά του καθέτου. Θα γίνει σε κριτικό ριμπάμπ. Το δεύτερο για τον άξονα, για εμάς. Περνάει στο καθέτου, χάει λόγω συνεργασία και φάουλ στο κομιτσάκι. Δύο βολές. Τα περιθώρια στενεύουν. Είναι ακόμα φάουλ να έχουν δώσει ο Ισικάριος. Έχουν συμπληρώσει πραγματικά οι παίκτες του άξονα. Ο Αντώνης ο Τζόρτς στη γραμματεία. Στην πρώτη βόλη. Παίζει με τον κινητό του. Έχω πιστήρια, έτσι. Αντώνη. Λοιπόν, τι έγινε με την βόλη, δεν είπα. Στην δύο βόλη. Στην δύο βόλη. Στην δύο βόλη. Στην Κερμίδης θα πέρασε το παιχνίδι και στον Κούμα. Πες του Κούμα. Πέρα δεν πάει. Μητσάκι. 5 λεπτά για το φινάλε. Πιο χαμηλά η άμυνα τώρα. Μητσάκιες. Έπεσε ο κ. Μάτς. Παρένα στο Κωστακίδη, θα κλέψει. Στρίβω κάθε σχέση. Κωστακίδης θα κλέψει. Πώς το τρίβω. Θα περιμένει τους μπέκτες του. Ελέγχουν την κατάσταση, είναι μπροστά στο σκορ. Ερμίδης με την μπάλα. Στα υπομονή. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ερμίδης με το χώρο. Θα βρει ένα χώρο, εκτελεί για τρεις. Κωνσταντίνος ο Ριμπάου, ακολουθεί πάντα κάθε μπάλα. Πώς βρέθηκε εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος. Είναι πολύ αθλητικός, έτσι δευτερόλεπτα. Κωνσταντίνος. Τρίποντο πάνω σε άμυνα. Μπάλα στο σίδερο. Ριμπάου θα την κάτσει. Γιος μας. Είναι στον Κωνσταντίνο, 8 δευτερόλεπτα. Για τον άξονα. Πώς κρίνει το γιος μας, το τρίποντο του Κωνσταντίνου. Θα είναι έστωχο. Μετά από τρίπλα, 62-77, έχεις δίκιο γεράσιμο. Ήταν ατρίποντο μαχαιριά, Μητσάκης. Βρίσκεται σε διάδρομο, ακολουθείται από τον Ερμίδη. Και σκοράρει με μπάνξο, 64-77. Τζιβάνης. Διαφορά στους 13 για τον άξονα. Για Κωνσταντίνη, το χώρο μου πάνω. Ποιος μας, Αντικατζίδης, με ένα φλόγκερ δεν στοχίσει. Κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι,
Σταυρό. Καμπάρα, καμπάρα είναι πήγε για λίγο. Καμπάρα πήγε για λίγο. Καμπάρα, με συγχώρησε. Τρίποντα το Φόρογλου. Με 79, 3 και 15 για το τέλο. Επιστρέφει διαφορά στου 12. Ερμίδη. Τζιβάνι. Γιο μα. Αθήνα τη Μαργαριστή Κωνσταντίνη. Το κάνει καλά. Ακολουθείτε εκεί. Τελεία 3 από μακριά. Πάμε να βρει σίδερο. Κατοχή περνάει ο Σικάριο. Μιτσάκι με την πάρα. Ερμίδη στην άμυνα πάνω του. Το σκύρι του μετά. Μιτσάκι στη γωνία του Αθανασίου. Γκαβέζο. Περνάει εκεί πέρα. Πάει προ τα μέσα. Φόρογλου στον αέρα. Πιάνει και εκτελεί. 69-79. Για να μην έχουν ζωή οι Σικάριο. Ερμίδη. Πιέζουν ψηλά. Ερμίδη προσπαθεί. Δεν στηρίζουν κάτι τέτοιο. Τζιβάνι, θα περιμένει τους παίκτες του. Παραλίγο το λάθος, προλαβαίνει, αλλά γίνεται πάρα το λάθος. Μητσάκης, Μουμογλου, θα πάει προς τα μέσα, θα προλάβει να μην προσκοράρει. Σε μονοψήφια ρυθμό διαφορά, έχουμε, δεν έχουμε, δεν είναι. Ψηλάει άμυνα το Σικάριος. Ερμίδης. Προστατεύει τι. Τζιβάνι. Στα ηρεμία. Ερμίδη. Θα βγάλω στην άμυνα. 8 δευτερόλεπτα. Ερμίδη. Έρνει το χώρο πολύ όμορφα. Αστοχή στο λέει άπαλα εκείνο την κατζίδη. Από μηχανή σε έως να σε κουφτώνε. 91-81. Γραβέζο, θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Αδίκτος. Και 42, το τέλος είναι η Κραν Στάιν, όπως μας πω ο Γεράσιμος. Τζιβάνις. Γιος μας. Σλάει άνω του Μουμού. Εδώ στα περιφέρεια στα ενέργουν. Τζιβάνις. Γιος μας, 9 δευτερόλεπτα. Δάβλη την πάνω του. Μας. Σαν να δεκατζίρι τον βρίσκει. Θα κοπεί ψηλά. Θα κάνει την παλακτός. Είναι και 19 και το τέλος. Φόρογλου με την μπάλα. 71-81 το σκορ. Περνάει ο Φόρογλου την πρώτη άμυνα. Πάει προς τα μέσα. Άστα και το λέει. Πριμπάνω το Κωστακίδης. Θα το πιέσουν εκεί. Τζιβάνι. Πέφτουν κορμιά. Μιτσάκης κλέβει. Στέλνει την μπάλα στον Μούμογλου. Κατά. Αργιώνει Τζιβάνι. Δίπλα στην άμαχο δεν μπορεί να γυρίσει στον εφόρμα Αλεξίου. Έλεγε στον τέντε Αλεξίου. Άστο και πρώτη βολή. Μπήκε πολύ. Ο Κάνγκας όμως έχει γράψει το όνομά του με νη γάμα κάπα, ενώ είναι γάμα κάπα τελικά. Ναι, να τα πούμε κι αυτά. Εύστοχη βολή. 72-81. Κωστακίδη. Δεν δίνουν φάλα. Τώρα το φάλα. Γράφουμε. Είναι τέταρτοματικό. Τέταρτοματικό των Σικάριος. Κωστακίδης είναι επαναφορά. Δεκατζίδης, Κωστακίδης. Φάουλ του Καβίδη. Σας κουρδί στη ρουλέτα των βολών πλέον. Στη Ρώσικη. Στο αγωνιστικό Ρώσικη ενδεχομένως. Ναι. Έξω και πρώτη βολή. Μέσα πολύ, τα δύο από τα δύο. Ας την δεύτερη, rebound, ο Μουμογλου. Μητσάκης, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φόρογλου, για τρεις. Εκδίκησε ο Μουμογλου το rebound. Τώρα αμυντικό rebound από τον Γιωσμά. Κοιτάξει την μπάλα. Υπάρχει ακόμα χρόνο στο παιχνίδι όμως.
περάσει στους 10. Με 40 δευτερόλεπτα. Τέλος του αγώνα. Στο πρώτο μάτς είχαν κερδίσει οι Σικάριος με ένα πόντο. Έχει διαφορά η ομάδα του Άρσενα. Πάμε όμως. Δεύτερος τρίτος. Πέσουν μαζί στα τελικά. Όρογλου εύστοχο τρίποντο. 75-82. Τζιβάνιτς. Άλλο τον Παπαθανάση. Σε ωραία στιγμή θα δώσουν τα χέρια δύο παίκτες. Σε μια άλλη πραγματικότητα ο αθλητισμός θα ήταν γεμάτος από τέτοιες στιγμές. Ναι. Στην πιο πεζίδικη μας πραγματικότητα έχουμε ακόμα χρόνο και χώρο δυστυχώς. Σωστό. Έχει φύγει πρώτη βολή. 3. Μέστοχος, δημιουργεί το rebound, με την πίσω ο Κωστακίδης, πετάει την μπάλα ψηλά, εκεί είχε μείνει ο Τζιβάνιος. Πως δεν θα κάνει επίθεση. Αυτός το παιχνίδι έχει κρυφτεί, το σκορ θα είναι 75-83, σε πολύ ωραίο κλίμα ο αγώνας. Δεν είναι και μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικά, αλλά οι δύο ομάδες πιθανότατα να συναντηθούν στα ημιτελικά της Elite Bet. Καλή συνέχεια από εμάς.